Καλημέρα, Κατερίνα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί εκεί βγάλατε ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε πάρα πολλούς χαμηλούς συνταξιούχους οι οποίοι δεν πήραν το πασχαλινό επίδομα. Διερωτώνται για ποιο λόγο δεν το έχουν λάβει. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε για να δώσουμε και εμείς απαντήσεις στον κόσμο. Είναι γεγονός ότι οι χιλιάδες χαμηλούς συνταξιούχοι, η συντηρητική πλειοψηφία των χαμηλών συνταξιούχων, με βάση τα κριτήρια που συνεχίζουν να παραμένουν τα ίδια όπως και πέρσι και πρόταση, δεν πήραν το πασχαλινό επίδομα. Συγκεκριμένα, με βάση την επιστηματική επιχειρήση, το πασχαλινό επίδομα το πήραν περίπου 13.500. Πέρσι το είχαν πάρει περίπου 3.000 περισσότεροι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, η μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλών συνταξιούχων δεν δικαιούται το πασχαλινό επίδομα και είναι ένα ερώτημα γιατί συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση τα ίδια βήματα της προηγούμενης, διότι το όριο της στόχας είναι συγκεκριμένο και καθορισμένο για να θεωρείται κάποιος χαμηλό συνταξιούχος. Ωστόσο, στην περίπτωση του ανδρογίνου, ενώ το όριο της στόχας είναι 15.000, για να δικαιούται κάποιος το πασχαλινό επίδομα πρέπει να έχει κάτω από τις 12.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή ένα ζευγάρι, δύο άτομα σε έναν υποκυλιό, πρέπει για να δικαιούται το πασχαλινό επίδομα να έχει μια σύνταξη κάτω από τα 898 ευρώ, ενώ στην περίπτωση του ενός ατόμου κάτω από τα 524. Αντιλαμβάνεστε, το όριο της στόχας είναι 794 και βάζουν το 524. Είναι εξώφαλμα ότι χιλιάδες, η πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, των χαμηλών συνταξιούχων δεν δικαιούνται και δεν πήραν το πασχαλινό. Άρα οι ανακοινώσεις που έκανε τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το πασχαλινό επίδομα για τους χαμηλούς συνταξιούχους δεν ανταποκρίνεται, μας λέτε εσείς, σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν λογικά. Οι ανακοινώσεις με τον τρόπο που γίνεται όταν μιλούν ότι θα δώσουν πασχαλινό επίδομα και χαμηλούς συνταξιούχους, αντιλαμβάνεστε ο κάθε ένας χαμηλοσυνταξιούχος, γνωρίζοντας ότι είναι χαμηλοσυνταξιούχος και είναι σφραγίδαν κατά κάποιον τρόπο από το γεγονός ότι παίρνει τη μικρή επιταγή, αναμένει να πάρει το πασχαλινό επίδομα. Σωστό, αλλά... Όμως δυστυχώς τους έχουν χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Τους φτωχούς και τους πιο φτωχούς. Το πασχαλινό επίδομα το παίρνουν οι πιο φτωχοί, επαναλαμβάνουν να βάσουν τους αριθμούς που ανακοίνωσα προηγουμένως. Επίσης, 3.000 άτομα, το τονίσω, που πέρσι πήραν πασχαλινό επίδομα, φέτος δεν έχουν πάρει πασχαλινό επίδομα. Και μας παίρνουν τηλέφωνο διαμαρτυρόμενοι. Μα εμείς πέρσι πήραμε το πασχαλινό επίδομα. Φέτος γιατί δεν το πήραν. Είναι απλός ο λόγος, από το γεγονός ότι όταν παραμένουν τα κριτήρια τα ίδια όπως και πέρσι, κάποιοι είχαν μια μικρή έστω διαφοροποίηση των εισοδημάτων τους. Κατά συνέπεια, αποκλείονται από το η διαφοροποίηση στο εισόδημα του ενός χαμηλού συνταξιούχου είναι αυτά τα 10-15 ευρώ που είδαμε με το 5%. Ποια διαφοροποίηση μπορεί να είναι αυτή στην οποία να απορρίπτεται στο τέλος της ημέρας το πασχαλινό επίδομα για αυτούς? Είναι κάποιες μικρές διαφοροποίησεις που βγαίνουν από τα εισοδήματα. Πιθανόν, παράδειγμα, να έχουν και 15, 20, 30, 40 ευρώ από το λέω. Είναι μια αύξηση στα ετήσια εισοδήματα. Πιθανόν να είχαν μια μικροαύξηση στο εισοδήματα από τον ΚΟΑ. Πιθανόν να είχαν κάποια ανάξηση από τη συνεχτηλούς ή ενδεχομένως κάποιος μπορεί να είχε κάποια ονεισόδημα από εργασία. Αυτά τους έχουν διαφοροποιήσει και τους έχουν βγάλει εκτός πασχαλινού επιδόματος. Αλλά η ουσία του θέματος είναι ότι μένουν τα ίδια κριτήρια και πάνω από τους χαμηλούς συνταξιούχους, αρκετές χιλιάδες, τις υπολογίζω 20-25.000, χαμηλούς συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει το πασχαλινό επίδομα. Και είναι πολύ προκλητικό μέσα σε μια περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να είναι στα ύψη, να υπάρχει αυτή η τσιγκουνιά από μέρους της κυβέρνησης. Πάνω σε αυτό, θέλω να μου πείτε τι έγινε με το εφάπαξ επίδομα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εμείς όταν λέγαμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ξέραμε ότι θα πάρει 100 ευρώ ο κάθε χαμηλοσυνταξιούχος για τον Απρίλιο, Μάη και Ιούνιο. Έτσι το είπα, έτσι το αντιλήφθηκα και εγώ, έτσι το αντιλήφθηκαν
όλος ο κόσμος, με βάση την ανακοίνωση που έκδοσε τότε, 28 του Μάρτη, η κυβέρνηση, μίλαν ότι θα ενισχύσει τους χαμηλοσυνταξιούχους με 100 ευρώ μηνιαίως. Αυτή ήταν η εξαγγελία που έγινε. Ναι. Και στο τέλος το 100 ευρώ έγινε 50, διότι θεωρούν ότι το 100 ευρώ είναι για τον νοικοκυριό. Ποτέ τους δεν είχαν διευκρινίσει κάτι τέτοιο. Εμείς τότε, παρόλο που ήταν 100 ευρώ για 3 μήνες, εκδώσαμε ανακοίνωση επικριτική, γνωρίζοντας ότι θα έπαιρναν και 100 ευρώ το άτομο. Όχι 50 και 50. Διότι θεωρούμε ότι σε μια περίοδο που η κρίση συνεχίζει, η ακρίβεια συνεχίζει, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να καταργείται η επιδότηση των ηλεκτρισμών, να καταργείται η επιδότηση με, τα, με το φόρο κατανάλωση στα κάψιμα και η ακρίβεια να εκτοξεύεται και να μας μιλούν με παλαιωματικές λύσεις, λύσεις μικρής διαρκείας, 2-3 μήνες και μετά τι γίνεται. Βεβαίως, το βρίσκω εδώ τώρα, το πέμπτο μέτρο, ήταν το πέμπτο μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε, είναι η ενίσχυση του εισοδήματος χαμηλών συνταξιούχων με 100 ευρώ μηνιαίως και από αυτό θα αποφεληθούν 28.000 χαμηλών συνταξιούχοι. Το βρήκα τώρα. Αυτό που έγινε στις 28 του Μάρτη. Έτσι περίγιον, έτσι ήταν, έτσι περίμενε ο κόσμος. Δυστυχώς φαίνεται ότι λέγονται πάντα μισές αλήθειες. Βεβαίως οι μισές αλήθειες στο τέλος μετατρέπονται σε κοροϊδία να γίνει κατά. Ναι. Λοιπόν, το βλέπω ξανά τώρα και σε ανάλυση που έγινε. Η ενίσχυση λέει των χαμηλοσυνταξιούχων με 100 ευρώ μηνιαίως και θα αποφεληθούν 28.000. Το συνολικό πακέτο είναι ύψους 35,3 εκατομμυρίων και από αυτό αποφελούνται. Εντάξει, αυτό είναι το συνολικό. Αλλά δεν υπάρχει κάπου που να διευκρινίζει ότι αν είναι ζευγάρι θα πάρουν από 50. Σίγουρα, μα έτσι το αντιληφθεί ο κόσμος και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μας πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν σταματήσαν τα τηλέφωνα και μας έλεγαν πρώτα απ' όλα ασκήθησαν. Άλλοι περίμεναν να πάρουν μασχαλινό επίδομα και δεν και επήραν. Και αυτοί που πήραν τα 50 ευρώ διερωτούνταν μα το μασχαλινό επίδομα τώρα είναι 50 ευρώ κλπ. Δηλαδή υπήρξε και μια ασκήθηση διότι έφτιαφρόντιζαν δυστυχώς να βγάλουν προς τα έξω. Και να υπάρχει και αυτή η σύγκριση. Ναι, αυτό θα έπρεπε να το διευκρινίσουν. Συγγνώμη που το λέω τώρα και το λέω έτσι. Θα έπρεπε να διευκρινίσουν στο κάτω-κάτω, γιατί όταν ακούει ο κόσμος άλλων τα 50 ευρώ και άλλων τα 100, ειδικότερα για ένα χαμηλό συνταξιούχο. Αυτά τα 50 ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη σύνταξη, τη χαμηλή που παίρνει ένας άνθρωπος, όσο τραγικό και να ακούγεται και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σκαρπάρη. Να είστε καλά, θα επανέλθουμε να ρωτήσουμε, να μάθουμε κι εμείς τι και πώς, αν μας απαντήσουν. Εσάς σας απάντησαν, ρωτήσατε να σας πούν κάτι ή πήρατε κάποια απάντηση. Αμέσως ζητήσαμε διευκρινήσεις από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Μπρόνιας. Ναι. Και η ερμηνεία, η δική του ως υπηρεσία, που δεν τους ρώτησαν κατά κάποιον τρόπο, πάστηκαν αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ερμηνεία, η δική του είναι. Αυτή που εφαρμοστεί από 50 ευρώ. Μα πού το γράφει, τι ερμήνευσαν αυτοί που δεν είδαμε εμείς. Φαίνεται ότι ήταν εσωτερικές ενημερώσεις που είδα. Αλλά προς τα έξω, αυτόν που διάβασες βγήκε προς τα έξω και εμείς εγνωρίζαμε και εσείς εγνωρίζετε και ο κόσμος εγνώριζε ότι θα ήταν 100 ευρώ για τους χαμηλούς συνταξιούς. Ναι, δεν διευκρινίστηκε. Όχι 100 ευρώ για τον οικοκυριό. Σωστό. Άλλωστε το πασχαλινό επίδομα δίδεται κατά άτομο, όχι κατά οικοκυριό. Να είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σκαρπάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.